Με αμύωτη ένταση, σωστικά συνεργεία και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εργάζονται στις πληγείς ζώνες της βορειοδυτικής Κίνας μετά το φωνικό κτύπημα του εγκέλαδου. Ο φόβος να πολλαπλασιαστεί δραματικά ο αριθμός των νεκρών που τοποθετούνται πάνω από τους 120 μέχρι στιγμής είναι ορατός, αφού οι τραυματίες υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες ξεπερνούν τους 700. Τα 6,2 ρίχτερ που ήταν ο κύριος σεισμός, οι ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις και η θερμοκρασία, η οποία σε πολλές περιπτώσεις έχει πέσει στους 15 βαθμούς Κελσίου υπό το 0, συνθέτουν ένα εφιαλτικό σκηνικό στην κινέζικη περιφέρεια. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε εντολή για τεράστια κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων δυνάμεων, ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι ανθρώπινες απώλειες, αλλά και να αποκατασταθεί άμεσα η πρόσβαση στις σεισμόπληκτες περιοχές. Κύριοι οδικοί άξονες υπέστησαν ζημιές, αλλά μέσα σε μερικές ώρες ανακοινώθηκε ότι τα συνεργεία κατάφεραν να λύσουν τα προβλήματα. Τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ένας σημαντικός αριθμός κατοικιών που κατέρευσαν είναι παλαιές κατασκευές με βασική ύλη τον πυλό.